Προβλήματα, μικροατυχήματα, ακόμα και μηνύσεις είναι οι επιπτώσεις του χιονιά στον ομό Λάρισας. Παρά το γεγονός ότι τα μηχανήματα των Δήμων και της Περιφέρειας ήταν σε ετοιμότητα, αρκετά χωριά παρέμειναν αποκλεισμένα για πολλές ώρες. Αρκετά περιστατικά διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω βραχυκυκλωμάτων είχε να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ σε πολλές περιοχές σε όλο τον ομό. Επιδίωξη των αρχών ήταν να παραμείνουν ανοιχτοί οι κεντρικοί οδικοί άξονες του νομού. 150 μηχανήματα επιχειρούν σε όλη τη Θεσσαλία. Έχουμε διατηρήσει όλο το εθνικό δίκτυο που είναι αρμοδιότητά μας και επαρχιακό ανοιχτό και συνεχίζουμε να επιχειρούμε εκεί που πρέπει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τώρα όσον αφορά για την ΠΑΘΕ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα της εταιρείας Αιγαίων, επιχειρεί και εκείνη με 30 μηχανήματα και είναι ανοιχτός και ο δρόμος της ΠΑΘΕ. Μέσα στις πόλεις επιχειρούν οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι είναι υπεύθυνοι μέσα στις πόλεις. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, έχουμε ένα σχέδιο συντονισμένα, γι' αυτό και στη δύσκολη αυτή στιγμή δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 η ώρα με μηχανήματα του Δήμου και όλα τα συνεργεία είναι σε επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή κινούνται 5 γκρέιντερ του Δήμου και συνεχίζουμε το έργο βοηθητικά με GCB, τα οποία είναι 8 αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μεγάλη βοήθεια από τη ΔΕΙΑΛ. Ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από τη Λάρισα και μόνο, για να αποφύγουμε οποιαδήποτε προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στο κέντρο της πόλης, κυρίως στις συγκοινωνίες, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην διακοπούν οι αστικές συγκοινωνίες. Είμαστε σε επιφυλακή σε συγκεκριμένα σημεία, όπως είναι το Πανεπιστημιακό, που το καθαρίζαμε όλο το βράδυ κάθε Τέταρτο, διότι ήταν τόσο έντονη χιονόπτωση που στο τέταρτο ξανά έπιανε το χιόνι. Έχουμε αυτοκίνητα μέσα στο Πανεπιστημιακό, υπάρχει επίσης περιφρούρηση στο Γενικό Νοσοκομείο, στις υπόγειες διαβάσεις. Μιλήσαμε με την Τροχέα να κλείσει κάποιους δρόμους για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Στις 12 περίπου το μεσημέρι, τα εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου ξεκίνησαν να καθαρίζουν τις κεντρικές οδούς συνοικιών, αλλά και δρόμους στην Κοιλάδα, το Κουτσόχερο, τη Μάνδρα και το Ελευθερέ. Καταστάθηκε το περιφερειακό δίκτυο που υπάρχει αστική συγκοινωνία και μεγάλα οχήματα. Τώρα ξεκινήσαμε και στις συνοικίες. Και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει γκρέιντερ και για τα χωριά. Κοιλάδα, Ελευθερέ, Μάνδρα, Κουτσόχερο και θα συναντηθούν. Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν αλυσίδες ήταν πολλοί οδηγοί που κινήθηκαν στην Εθνική Οδό, ενώ εξαγριωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες φορτηγών με την απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα της Εθνικής Οδού χθες και σήμερα. Για το λόγο αυτό, αρκετά σωματεία ιδιοκτητών φορτηγών της Κεντρικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας έχουν καταθέσει ή σκοπεύουν να καταθέσουν μήνυση κατά των διοικήσεων της Τροχέας στην ΠΑΘΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε αρκετά σοβαρή αιτιολογία για αυτή την εντολή. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Φορτηγών Κεντρικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλης Τσιμωράκας, δήλωσε ότι λόγω της απαγόρευσης προκλήθηκαν αρκετά προβλήματα στις μεταφόρες ευπαθών προϊόντων, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να σταθμεύσουν χωρίς να έχουν τις αναγκαίες προμήθειες, ενώ δεν έλειψαν και περιστατικά οδηγών που πλήρωσαν διόδια και λίγο αργότερα τους ανάγκασαν να διακόψουν την πορεία τους. Ο κ. Τσιμωράκας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στραφούν νομικά και εναντίον των κοινοπραξιών που εκμεταλλεύονται τα τμήματα της Εθνικής Οδού. Οι δυστές είναι πλέον αγανακτισμένοι. Πλέον θα ζητήσουν τη στήριξη της δικαιοσύνης. Δεν πάει άλλο. Κάποιοι ανεγκέφαλοι κλείσανε την Εθνική Οδό και το περίεργο και το παράδοξο ποιο είναι? Ότι τα αυτοκίνητα από τους παράδρομους φτάσανε στην Αθήνα. Η Εθνική Οδός, η οποία επιλέγεται ως ο ασφαλέστερος δρόμος στη χώρα μας, έκλεισε χωρίς να υπάρχουν χιόνια και οι παράδρομοι υποτίθεται οι οποίοι είναι εγκαταλειμμένοι, όσοι επιλέξανε να πάρουν τους παράδρομους φτάσανε στην Αθήνα. Αυτή είναι η χώρα μας. Αυτή τη στιγμή το μεγαλείο των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις στο πόδι. Δεν είναι γνώστες μιας κατάστασης. Και ας μου πει κάποιος υπεύθυνος, αν πήρε ένα υπηρεσιακό το αυτοκίνητο και ξεκίνησε από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν έφτανε στη Θεσσαλονίκη, φτάσαν τα αυτοκίνητα από τους παράδρομους, έλεος πλέον, δεν υπάρχει χώρα. Περισσότερο από όλους, στη σημερινή μέρα ευχαριστήθηκαν οι μικροί μαθητές που βγήκαν στις πλατείες και τους δρόμους και έπαιξαν με το χιόνι. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σε όλο τον ομό, ενώ και αύριο θα παραμείνουν κλειστά εκτός από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Δήμο Λάρισας και στο Δήμο Κιλελέρ.